δικός μας μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Άλλωστε, έχουμε μπει για τα καλά στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Έχουν μείνει 2,5 μόλις εβδομάδες μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου, της πιο κρίσιμης και σημαντικότερης εκλογικής αναμέτρησης των τελευταίων ετών. Βρισκόμαστε εδώ στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, στην Πλατεία Ελευθερίας, ένας χώρος λειτουργικός, πραγματικό ορμητήριο και στρατηγείο για όλη την προεκλογική περίοδο, όπου θα έχουμε συναντήσεις και με μέλη, φίλους του κόμματος, αλλά και απλούς πολίτες που θα θέλουν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Αναμένουμε και την άφιξη του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 15 Μαΐου, αν βέβαια δεν αλλάξει κάτι λόγω και της ημερομηνίας που καθορίστηκε για το debate των πολιτικών αρχηγών. Βεβαίως, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο είναι έτοιμη για αυτήν την εκλογική διαδικασία. Έχουμε ανοίξει το εκλογικό μας κέντρο εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, το εκλογικό μας περίπτερο. Αυτή τη στιγμή οι οργανώσεις μας σε όλο τον νομό είναι έτοιμες για αυτές τις εκλογές. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με την προετοιμασία των αντιπροσώπων μας, με την καμπάνια μας, με τα φυλάδια μας και προφανώς με αιχμή του δόρατος την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου θα κλείσει την προεκλογική του περίοδο στις 19 του μήνα εδώ από το Ηράκλειο. Οπότε για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο κερδίζει το στοίχημα όπως όλα φαίνονται και επιστρέφει στη φυσική του θέση την πρώτη δύναμη στο νομό Ηρακλείου. Στην τελική ευθεία πια για τις κάλπες που θα φέρουν τη μεγάλη πολιτική αλλαγή και την ανάσα στον τόπο, είμαστε σε πλήρη εγρήγορση. 9 του μήνα σε αυτή εδώ την πλατεία, στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κεντρικό εκλογικό μας κέντρο, θα γίνουν τα εγγένεια παρουσία του ευρωβουλευτή του συντρόφου του Πέτρου του Κόκαλη και η επίσημη παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Την Παρασκευή αυτή έχουμε μία εκδήλωση με τον σύντροφο του Τεμπονέρα στο εργατικό κέντρο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης ταξιδιωτικά και ο πρόεδρος θα έρθει στο Ηράκλειο 17 Μαΐου την Τετάρτη για την ανοιχτή προεκλογική μας συγκέντρωση στην οποία καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της Κρήτης να παραβρεθούν και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα νίκης και πολιτικής αλλαγής διότι σε αυτό εδώ τον τόπο δεν χωράει η δεξιά. Και τα σχέδιά τους να βάψουν με κυρομπογιές το νησί γαλάζιο ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα θα τα πάρει το πρώτο ψηλόβροχο που βλέπω ότι έρχεται. Ικανοποιητικά τα δεδομένα μέχρι στιγμή. Η εικόνα που λαμβάνουμε από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την Κρήτη και το Ηράκλειο, είναι ότι υπάρχει μια πλήρη αναστροφή του κλίματος, η οποία θα καταγραφεί στις κάλπες. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, είναι θυμωμένος, παράλληλα είναι και βουβός όμως, για να είμαστε ειλικρινείς. Εκτιμούμε ότι αυτή η αγανάκτηση θα εκφραστεί στις κάλπες. Όπου όλοι περιμένουν να ρίξουν την ψήφο της ανατροπής και όλοι μαζί να ανασάνουμε την επόμενη μέρα με μια προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.